Γεια σας παιδιά, Shadowbird εδώ από LamaGamesTV. Σήμερα συνεχίζουμε τα tutorials για Minecraft και θα σας δείξω σήμερα κάποια καινούργια πράγματα, ελπίζω για σας. Έγινε μια μικρή βλακία με τον προηγούμενο server και σβήστηκε. Ακολούθησα τα βήματα που σας έδειξα την προηγούμενη φορά και έφτιαξα το ίδιο ακριβώς πράγμα, οπότε μην φοβάστε, δεν έχω προχωρήσει καθόλου, συνεχίζουμε μαζί. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Όπως βλέπετε εδώ είναι ο καινούργιος κόσμος που έφτιαξα. Σας δείξω λίγο πώς να αξιοποιήσετε τα μέταλλα που βρίσκεται εδώ. Λάθος. Επειδή δεν έχουμε βρει μέχρι στιγμής καθόλου coal και το μαύρο το πραγματάκι, θα σας δείξω πώς να φτιάχνετε coal. Ω, ναι, γίνεται. Λοιπόν. Γενικά επειδή δεν πέτυχε το πράγμα με τη σπηλιά, δεν μπορούσαμε να βρούμε τίποτα, αν και θα ήταν ωραίο να είχαμε βρει. Θα σας δείξω κάποιες πολύ ωραίες crafting recipes, κάποια ωραία πράγματα δηλαδή να φτιάξετε. Λοιπόν, παίρνουμε λίγο ξύλο. Οκ, καλά είμαστε. Τρέχουμε λιγάκι στο σπίτι μας. Στο σπίτι μας, εκεί πάνω. Ωχ, καλά. Εντάξει. Λοιπόν, έλα. Το είχα, Θανάση. Το έχουμε, τι λέτε. Οπ, θεός. Jumping God. Yeah. Οπ, να το. Ωραία, ένα το σπιτάκι μας. Δεν είναι το ιδιαίτερο. Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς, θα μπούμε εδώ μέσα. Στον φούρνο θα βάλετε πάνω το έτοιμο το ξύλο και κάτω τις σανίδες. Θα δείτε ότι αμέσως παίρνει φωτιά και το ξύλο θα γίνει coal, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε μετά συνέχεια, θα δείτε πως. Λοιπόν, εντωμεταξύ ενώ αυτά ψήνονται, θα πάρουμε λίγο ακόμη ξύλο. Έχουμε εδώ μέσα καθόλου? Α, έχουμε 6. Ωραία, πολύ ωραία. Με αυτό το ξύλο θα φτιάξουμε βάρκα. Ω, ναι. Σε αυτή τη δεδομένη στιγμή δεν μας χρειάζεται καθόλου, απλά θα σας δείξω πώς χρησιμοποιείται μέχρι να γίνουν τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πηγαίνετε σε νερό, εννοείται, που όλοι θα βάλει τη βάρκα. Έχετε τη βάρκα στο χέρι σας. Ου, αρχίζει να σκοτεινιάζει. Ωραία. Δηλαδή τι ωραία, χαλιά. Πέτσουμε. Με δεξί κλικ την τοποθετείτε. Μπαίνετε με δεξί κλικ. Ω, τέλειο, ε. Και την οδηγείτε. Με τα πλήκτρα. Ψσσσ, και πλήκτρο και γκαζόν κιόλας. Ας πάμε, επειδή σκοτεινιάζει σκοπεύει να γίνει επικίνδυνο. Ξαπατάτε δεξί κλικ πάνω στη βάρκα. Ω, και βγαίνετε. Χτυπάτε, αλλά δυστυχώς δεν την παίρνετε ολόκληρη, παίρνετε τα κομμάτια της. Τι να κάνουμε. Δεν γίνεται να είναι όλα τέλεια στο Minecraft. Ωραία, ξαναβαίνουμε γρήγορα πάνω. Όπως βλέπετε αρχίζει να σκοτεινιάζει και δεν μας αρέσει. Ωραία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα λουλούδια για να φτιάξετε βαφές. Σας δείξω αμέσως πώς. Κάνουμε μερικά τέτοια. Και αν είμαστε τυχεροί να βρούμε κάποιο πρόβατο. Νο προβατό. Καθόλου τη χέρια δεν είστε. Εδώ ίσως. Μπα. Το προβατό έχει μια ωραία γελάδα εδώ πέρα. Αν και αυτή τη στιγμή... Ω, τρεις αγελάδες. Συνωμοσία. Συνωμοσία. Τις φάξουμε. Τις φάξουμε. Σφάχτε. Ω. Λάχη δεύτερη. Και την τρίτη. Πιάστε την. Ω, απέφυγε την τρίτη. Εντάξει. Δεν υπάρχει πλέον συνωμοσία. Το έχουμε. Ωραία, μπαίνουμε στο σπιτάκι μας. Θα δείτε λοιπόν στο φούρνο. Όπα, έχει σχηματιστεί αυτό που θέλουμε. Ωραία, το παίρνουμε. Έλα, λίγο ακόμη. Ωραία, τελείωσε και αυτό. Παίρνω και πολλά πράγματα. Και τώρα θα δείτε. Παίρνω το iron ore, όπως βλέπετε είναι έτσι. Δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε αυτή τη μορφή, εκτός από το να το τοποθετήσουμε κάτω. Το βάζουμε έτσι και βάζουμε κατευθείαν το charcoal από κάτω. Κατευθείαν, βάζουμε και μερικά ακόμη, βάζουμε 3. Ωραία, θα αφήσουμε λίγο στο μπαουλάκι τα υπόλοιπα πράγματα που πήραμε. Σου αυτά.
αυτά, αφήσουμε τις αρνίδες, την πέτρα και άλλη πέτρα εδώ, πολύ πέτρα ρε παιδί μου. Το leather θα σας χρειαστεί για να φτιάξετε πανοπλίες αργότερα. Το gravel, τίποτα ιδιαίτερο. Αφήστε και τα sticks και τα υπόλοιπα ξύλα. Ξύλο και αυτό, μη σας μπερδεύει. Λοιπόν, τις βαφές θα τις φτιάχνετε, θα παίρνετε τα λουλούδια και θα το τοποθετήσω στο δύο τετραγωνάκι και δεξιά θα φτιάχνετε την ανάλογη βαφή ανά το λουλούδι που πήρατε. Ωραία. Αφού του πάρετε την βαφή, θα πάρετε μαλλί χτυπώντας κάποιο πρόβατο, θα τοποθετήσετε το μαλλί και τη βαφή και θα φτιαχτεί το ανάλογο χρώμα. Δεν το χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή, οπότε το βάζουμε εδώ μέσα. Λοιπόν, εδώ μέσα όπως θα δείτε, έχουν φτιαχτεί αυτά. Αυτά είναι πλάκες σιδήρου. Τις παίρνουμε κατευθείαν και πρέπει να φτιάξουμε πράγματα. Για να δούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε. Πάρουμε και τα sticks, sorry. Λοιπόν, το τοποθετούμε έτσι. Όπως και στην πέτρα μπορούμε να φτιάξουμε εργαλεία. Πιο καλά όμως. Τσεκούρι. Σπαθί. Αυτό που θα σας χρειαστεί περισσότερο είναι η αξίνα, πιστεύω. Οπότε θα φτιάξουμε μια. Ένα άλλο πράγμα που θα σας χρειαστεί, όχι απαραίτητα, απλά μπορεί να σας βοηθήσει λίγο στην ξυλία, είναι το flint and steel, το οποίο είναι αυτό. Βάζετε flint εδώ πέρα, το οποίο το βρίσκεται σκάβοντας μέσα στην gravel, και το iron εδώ πέρα, και φτιάχνετε αυτό εδώ πέρα, με το οποίο μπορείτε να βάζετε φωτιές. Ακριβώς. Λοιπόν, τι άλλο να φτιάξω, να φτιάξουμε και ένα σπαθάκι, έτσι για το καλό. Μπα όχι, εντάξει, τα κρατήσουμε δεν πολύ, μην τα σπαταλάμε. Βάζουμε δεν πολύ εδώ μέσα. Και ενώ είναι βράδυ, τα αφήσουμε αυτά εδώ, γιατί γίνεται λίγο επικίνδυνα έξω. Και δεν θέλουμε να χάσουμε τίποτα. Πώς πηγαίνει η καύση, μια χαρά. Βρει άλλα 7 εδώ πέρα. Τα αφήνουμε αυτά εδώ μέσα. Λοιπόν, γίνεται πολύ επικίνδυνο έξω. Πάμε για το σπαθάκι μας, sorry. Και κυνηγίζουμε κανένα τερατάκι με διπλά το σπίτι μας. Α! Creeper! Creeper! Δείτε το πως χοροπηδάρε το... Άντε μην πω. Λοιπόν, ανοίξουμε την πόρτα και το επιτεθούμε. Αχ! Όχι! Να το πάλι, να το, να το, να το. Έλα και κουντάρε. Έλα ρε, μου σου βαστάει. Oh shit! Το σπίτι σου! Σου διάλυσα εγώ το σπίτι ρε, τώρα θα σου πω. Είσαι τυχερός σου διαλύθιας. Παίρνω λίγο τα πράγματα. Δεν διαλύσω όλα. Τέλος πάντων. Φτιάξουμε λίγο μια καινούργια πόρτα. Που σκέφτεται τίποτα άλλο. Ποτέ δεν ξέρετε. Κλείσουμε λοιπόν, να σας δείξουμε λίγο το flint and steel. Οπα, το βλέπετε εκείνο απέναντι. Και τα κόκκινα πράγματα. Οπα, και ένα σκελετός δίπλα. Τα κόκκινα πράγματα εκεί πέρα, αυτά που γυαλίζουν, είναι μια ράχνη. Ξέρουμε το σπαθί όμως. Στα τρώμε και δεν έχουμε και ζωή. Α, και έρχεται. Οχ, άμα. Το είδατε αυτό. Στην Matrix απέφυγα το βέλος. Οπα. Λίγο επικίνδυνο εδώ πέρα. Ω, μπορώ να το βαρώ μέσα από αυτό. Έλα εδώ ρε. Χα, κάνα μου σου βαστάει. Χα, φάγε αυτή. Χα, οπ, πέθανες. Χα, τι κάνα πάθεις. Έριξε τίποτα, μπα. Α, ένα κόκαλο. Λοιπόν, να σας δείξω και τι γίνεται με τα κόκαλα. Τι παίζει. Λοιπόν, τι μπορείτε να κάνετε με τα κόκαλα. Τα κόκαλα γίνονται bone meal. Το bone meal θα το χρησιμοποιήσετε με τον εξής τρόπο. Το απλά το τοποθετείτε μέσα και παίρνετε το bone meal. Παίρνετε τα δεντράκια που πέφτουν από τα μεγάλα, πάρουμε τρία συγκεκριμένη περίπτωση, και αφού του σκότωσε τον creeper που είναι έξω το σπίτι σας και καραδοκεί ο παλιό. Έλα ρε. Θα μου σου βαστάει. Τσακ. Αχ. Άρπα κι αυτή. Α, πέθανες, ε. Τι να πεις γι' αυτό. Οπ. Και έριξε gunpowder. Το χρησιμοποιήστε αργότερα για TNT. Μην το φτιάξετε ακόμη. Δεν θέλετε. Λοιπόν, θα σας δείξω τι κάνει το bone meal. Βάλουμε καταρχάς λίγο φωτισμό εδώ πέρα. Δεν βλέπουμε τίποτα. Λοιπόν, συγγνώμη που έκοψα λίγο το βίντεο. Το έκοψα γιατί πέθανα 5 συγχωμένες φορές. Ναι, το difficulty ήταν στο hard και με σκότωναν όλη την ώρα. Και ολεκτικά γινόμουν να σπώνω εκεί πέρα. Περίμενα σκελετή. Τέλος πάντων, απλά συνεχίζουμε εμείς.
Να σας δείξω λοιπόν τι γίνεται με τα bone meal και τα saplings, τα μικρά δεντράκια. Πηγαίνετε σε ένα άδειο μέρος, πολύ άδειο, όπα, και άλλα κοκαλάκια. Βάζετε το sapling και ακριβώς από πάνω, με δεξί κλικ, βάζετε το bone meal. Ταραν! Δέντρο, όπα, τι είναι εδώ, μεγάλο. Και μετά βάζετε κι άλλο ένα από δίπλα. Βάζετε και αυτόν τον bone meal. Κι άλλο ένα θηλιο. Και μετά, επειδή ξέρετε ότι βαριόμαστε και δεν μας αρέσει καθόλου, μα καθόλου, να πελεκούμε όλη την ώρα με το τσεκούρι, παίρνει το flint and steel και δεξί κλικ. Ω, πήρε φωτιά. Φωτιά. Μπορείτε φυσικά να το αφήσετε να καίει ή απλά ενώ καίγεται να παίρνετε ένα-ένα τα ξυλάκια. Ενώ καίγεται αυτό από πάνω σας. Πολύ βαρό, έτσι. Μας πειράζει, συνεχίζουμε εμείς. Λέμε 2-3 ξυλάκια, το υπόλοιπο θα το δούμε να καίγεται. Χωχωχω. Καίγεται. Ουου! Καλά, δεν μπαίνετε και τίποτα. Πλάκα πλάκα έχει γίνει και το τέτοιο μέσα και ο σίδηρος πάνω το κλέψουμε. Από το φούρνο. Λοιπόν, ατός. Ένα τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να σας δείξω είναι με τον σίδηρο. Το τοποθετείτε έτσι στον πάγκο εργασίας και φτιάχνετε ένα κουβά. Ο κουβάς θα σας χρειαστεί αργότερα, όταν θα πρέπει όλη την ώρα να έχετε νερό μαζί σας για πολλούς και διάφορους λόγους. Μπορείτε να τρέξετε και να πάτε κοντά σε κάποια πηγή νερού και με το δεξί κλικ, αφού πηδήξετε πρώτα με στη θάλασσα. Έλα. Ωραία, με το δεξί κλικ παίρνετε λίγο νερό. Μη σας προσπαθεί την προσοχή αυτό που έμεινε εδώ πέρα, δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Και μπορείτε να πάτε οπουδήποτε μετά, το λέω οπουδήποτε, οπουδήποτε, και ξέρω εγώ, αφού τους κάψετε μια τρύπα, τοποθετήστε το νερό μέσα. Εντάξει, για αυτόν τον λόγο μπορεί να έχετε πάρει φωτιά και θέλετε να σβήσετε τη φωτιά. Επίσης, αν τοποθετήσετε σε πλαγιά θα αρχίσει να τρέχει. Τρεχούμενο νερό. Οπ. Ω, καταπληκτικό έτσι. Έλα, ανέβα. Πρέπει σου. Water, προς τα κάτω. Τέλειο. Ας όμως το παίρνουμε. Ωραία. Επιστρέψουμε λίγο στο σπίτι μας. Ω, ένα αυγό. Ποκότα θα είναι. Από τι άλλο μπορεί να είναι. Λοιπόν, όλα, μερικά προβατάκια. Λοιπόν, σας δείξω τώρα ένα κόλπο. Παίρνουμε αυτό, ωραία. Παίρνουμε τα λουλουδάκια. Όχι, είναι το λουλουδάκι. Να το. Λουλουδάκι, λουλουδάκι. Παίρνουμε το λουδάκι, όπως σας είπα πριν, φτιάχνουμε μπογιά. Ω, εκεί ήταν η μπογιά. Λοιπόν, δείτε τώρα, μπορείτε. Παίρνετε το γουλ, το μαλλί δηλαδή που πέφτει από το πρόβατα, και το τοποθετείτε κατευθείαν εδώ μέσα, μαζί με λίγη μπογιά. Φτιάχνετε ένα κίτρινο μπλοκ. Όμως, ένα πιο έξυπνο πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι, παίρνετε την μπογιά στο χέρι και πηγαίνετε σε κάποιο πρόβατο, να το, με δεξί κλικ, και ενώ έχετε την μπογιά στο χέρι, το πρόβατο γίνεται κίτρινο ή κόκκινο ή μπλε, ανάλογα με την μπογιά που έχετε. Μετά, όταν το χτυπήσετε, θα βγάλει πολλά μπλοκς. Δύο κίτρινα. Α, είναι καλύτερο αυτό λοιπόν. Και τα κίτρινα κανονικά, να βάλουμε και αυτά να κάνουμε κίτρινα. Κανονικά αυτά μπορείτε να τοποθετήσετε κάτω, κίτρινο blocks, τίποτα ιδιαίτερο. Καίγεται και εύκολα, δεν σας το προτείνω δηλαδή για building material, εκτός αν θέλετε να φτιάξετε κάτι φουτουριστικό αυτό. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι. Θα έρχομαι στα επόμενα tutorials να σας δείξω και άλλα πράγματα και άλλα crafting recipes. Ελπίζω να βρω κάποια σπηλιά και να σας δείξω πώς μπορούμε να την εξερευνήσουμε πολύ εύκολα. Γιατί σήμερα, όπως είδατε, ήμασταν λίγο άτυχοι και δεν βρέθηκε κάποια σπηλιά. Λοιπόν, είμαι ο Shadowbird από LamaGamesTV και σας εύχομαι καλό παιχνίδι μέχρι να σας δω την επόμενη φορά.